Σε κλίμα Οδύνη και με του οικείου του αλλά και όλου όσοι τον γνώριζαν να μην μπορούν ακόμη να πιστέψουν τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή, κυδεύτηκε το απόγευμα στην παιδινή ο Στέφανο Κοπούλη. Ένα τραγικό περιστατικό που συγκλώνησε την κοινωνία των Ιωαννίνων, καθώ ο Στέφανο Κοπούλη δεν ήταν γνωστό μόνο για τους πολιτικούς και κοινωνικούς του πολιτικού και κοινωνικού του αγώνε, αλλά ήταν ένα κορυφαίο καρδιολόγο με τεράστια συνεισφορά στην τοπική κοινωνία και την επιστήμη. Στην κηδεία του 69χρονου καρδιολόγου έδωσαν το παρόν εκατοντάδε πολίτε, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί συνοδοιπόροι του στην αυτοδιοικητική και πολιτική του διαδρομή, αλλά και στον Ορειβατικό Σύλλογο, στι διαδρομέ του οποίου σχεδόν πάντα συμμετείχε, αλλά που η τελευταία του έμελε να είναι και η μοιραία. Το πρωί ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομία από τον καθηγητή ιατροδικαστική Θεόδωρο Βουγιουκλάκη που επιβεβαίωσε ότι ο θάνατο προήλθε από τα σοβαρά χτυπήματα κατά την πτώση του σε βραχώδε σημείο, ενώ δεν εντοπίστηκαν παθολογικά ή άλλα ύποπτα ευρήματα. Εικάζεται πάντω ότι ο Στέφανο Κοπούλη είχε ήδη χτυπήσει όταν κατάφερε να επικοινωνήσει με συγγενικά του πρόσωπα το απόγευμα τη Κυριακή. Διατηρούσε μεν τι αισθήσει του, αλλά δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Και ίσω έκανε προσπάθεια να φτάσει και πάλι στο σημείο που βρισκόταν, χωρί τελικά να τα καταφέρει. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, σε ψήφισμά του, τονίζει ότι ο Στέφανο Κοπούλη υπηρέτησε τι ιδέε του με πάθο και αγωνιστικότητα, το Δήμο και την αυτοδιοίκηση με ανιδιοτέλεια, συνέπεια και υπευθυνότητα και την ιατρική με ήθο και ευαισθησία. Αποφάσισε ακόμη ομόφωνα να διαθέσει χρηματικό ποσό για την ενίσχυση των κοινωνικών και προνοιακών δομών του Δήμου να δοθεί το όνομά του σε οδό τη πόλη και τέλο να εκφωνήσει τον ίστατο χαιρετισμό ο Δήμαρχο Ιωαννίνων, όπω και έγινε το απόγευμα στην Κηδεία, στην Πεδινή.